Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση και την Evolution. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε φτάσει στην φάση των 8 και παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Eastside Πηλαία και Μπαμπούλας BC, δύο ομάδες με 3 και 5 παίκτες αντίστοιχα στους πάγκους τους πρώτης BC, στους τεχνικά γυμνοδούχους, τα λάθη, την διάρκεια στο αμυντικό rebound. Ο Μπούλας, ο οποίος τρέχει ένα 9-0, είναι αίσθητος στην Evolution και μάλιστα έρχεται από μια ιστορική νίκη από ενάντια του Καρτέλ. Το μεταφερτικό rebound δεν έβαλε το καλάθι. Την νίκη με 123-42. Τρεις μέρες πριν, στις 25, δεύτερο παιχνίδι λοιπόν για τον Μπούλας στην εβδομάδα. Στο μάλιστα έχουν δει πολλές, με το φάουλ στην αναμέτρηση. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη. Πρώτος πόντος στην αναμέτρηση. 0-1. Ο Κούρης πάει για το coast to coast. Είναι άστοχος και δεύτερος παίκτης πάνω του. Score rebound. Διασύντωση για τον Τζόμαλη και πολύ ωραία συνεργασία. Πρώτο εντός παιδιά σκαλάθι, άρχισαν τα όργανα για τον Μπαμπούλα. 0-3. Πρέπει να έχουν ξεκινήσει ο Ρεξάτη οι πέντε παίκτες οι οποίοι είναι στο παρκέ. Τον Μπαμπούλα, Μπέλης. Στα 12 δευτερόλεπτα, στις τρίπλες σε ψηλότερο αντίπαλο. Τον έπαιξε στα πόδια ένα jump shoot, έστοχο. Καθώς απελευθερώθηκε 2-3 πρώτη πόντι και για την Πηλαία τώρα. Μίλης. Τριάδης παίρνει δες μέσα στη ρεκέτα, ήταν λίγο στα ποστάρι τον Τζανόγλου, δεν πήρε την μπάλα αλλά ήρθε το τρίποδο από το μάχη με Τριάδη από τη γωνία, 2-6. Άρα στη γωνία, θα παίξει τα πόδια τον Τριάδη στο νούμερο 92 και δείξε φάουλ από αυτόν. Ακόμα μία φορά στην επίθεση της Πηλαίας βλέπουμε κοντύτερος παίκτης να παίζει τα πόδια ψηλότερο. Κερδίζει κάτι καλό. Της παίρνει το πρώτο του, είναι εύστοχος. Δεύτερη μάχη για το rebound, Μπέλης ήταν εκεί πέρα, αλλά ήταν εκεί πέρα και ο Τσανίδης, ο οποίος είναι πολύ αποφασιστικά και πήρε το αμυντικό rebound. Συγκρατεί, καλή άλλα που έχει πάνω πάνω του, για να περάσει πήγε και κάτι ένα screen μέσα από τη ρακέτα του Στουφιανό, σου για 3 από τη γωνία, άστοχο. Δεν θα συνεχίσει από την άλλη γωνία αυτή τη φορά ο Μάχης Δημητριάδης. Μπέλης παίρνει τα βήματα, τρέχει μέχρι μέσα και είναι εύστοχος. 5-6. Και τα βήματα από τον πάγκο της Πηλαίας. Τώρα και όχι, ο πρόεδρος της ομάδας, Άντρου Τσάγκο, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις, μας θύμισε με την παρουσία του στο pre-game. Μέχρι μέσα ο Δημητριάδης. Κερδίσει δύο βολές, έπεσε κάτω προσωπικός αντίπαλος. Πρώτη, 5-7. Πάθω στη δεύτερη, κουρίζει το rebound. Μέχρι κυρίως το πρώτο δίλεπτο, μέχρι μέσα στέκεται, πήγε να πάρει το foul, δεν τα κατάφερε, δεν έβαλε ούτε το καλάθι. Παίρνει στο Φιωσιανό. Για 3 τώρα ο Φιωσιανός είναι άστοχος. Παίρνω τον αποφασισμένος, έχουν μπει ιδιαίτερα δυναμικά η παίκτη του Μπαμπούλα, ο Ρεξάβη θα έλεγε κανείς. Ο Ντόπλος τώρα κατεβάζει την επίθεση για την Πηλαία. Έπεσε κάτω, συγκρατεί όμως. Μπορείς Στανόγλου μέχρι μέσα θα χάσει, Ξόμαλης έκλεψε. Πέντε παίκτες που αποτελούν τώρα τη σύνθεση μέσα στο παρκέ για την Πηλαία. Είναι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονταν και οι πέντες στην development. Ξόμαλης έχει ελευθερωθεί και είναι εύστοχος να μάρει ωραία πάσα από το Μάκη Δημητριάδη. 5-9.
Μπουρίς κατεβάζει μία ακόμα επίθεση. Καλό passing game, Τσανόγλου σούτια 3 από την κορυφή. Σίδερο άσπαγος θα σπρώξει την μπάλα. Λυπάς Μπέλης για 3, μπάλα μπήκε και βγήκε. Αμυντικό rebound και σώμαλι. Μάκης Τσανό σούτια 3 και πάλι μαρκαρισμένο άσπαγο. Λυπάς Πούς παίρνει τώρα το κεδοκί. Παίρνει το Τσανίδη. Μπέλης, το πρώτο πει, δεν θα πάρει το τρίποντο. Δεν έδωσε τον πάρα, πήγε μόνος του μέχρι μέσα, δημιούργησε δική του φάση και δικαιώθηκε 7-9. Παίκτης είναι τώρα ο Φιλιππάς, υποδεικνύοντας man to man για την ομάδα της Πηλέας. Σανίδης. Μέσα δεν θα πάρει ο Λουθιανός. Side step απέναντι στον Μπέλη, άστοχο, αμυντικό rebound. Τόγλος. Μπάρας, πήγε μέσα στην ρακέτα, δεν πήρε όμως την μπάλα. Μπέλης. Μπάς. Βάσα χάσει την μπάλα προς τη μήνυση Τσανόγλου, ένα μακρινό δίποντο από την κορυφή και πάλι άστοχος. Το Δημητριάτη στο αμυντικό rebound. Σανίδης. Βάσα Σομαλής παίρνει σε κοντύτερο αντίπαλο, το εκμεταλλεύτηκε και αστόχησε όμως. Πάρει το αμυντικό rebound απέναντι στον Ευδόπουλο. Σου για 3 άστοχο, απελευθερωμένο τρίποντο και πάλι αμυντικό rebound. Πάλι άστοχος κάτω το καλάθι. Τώρα ο Μπάρας μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 9-9, χειροκροτούμενος λαμβάνοντας τα συγχαρητήρια από συνδέκτες στον πάγκο και στο παρκέ. Μέσα στον Δημητριάδη, για 3 άστοχος απέναντι στον Τζανόγλου. Τυπικό rebound απέναντι σε 2 παίκτες και καλάθι. Τον οχόλησε το Ψιανό, μάλιστα. Φτάσει, 13 έχει γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Θέλεις, νούμερο 9. Ωραία στρίπες τώρα του Τζανίδη, ωραία κίνηση με το αριστερό, δύσκολη προσπάθεια, τα έκανε όλα σωστά, απελευθερώθηκε εκτός από το καλάθι. Ζόπουλος τώρα Μπάρας στην αντιπίθεση άφοβος. Τι πήγε να κάνει εκεί πέρα, Φιλιππάς. Μάχη εξώμαλη. Έχουμε την πρώτη αλλαγή στην Βραντζάνια, την Κιλέα. Τσανόγλου περνάει στον πάγκο, Σαλίδη στη θέση του. Μιλώνει λίγο το σχήμα των παιχτών της Πηλέας όσον αφορά το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Σαβαλής ανεβαίνει στην πλάγια για να δώσει ένα σκριν. Τσανίδης στο 13. Γυρίσει, στέκεται, δύσκολη προσπάθεια. Μπορούσε να πάρει το φάουλ, δεν τα έκανε όμως. Δεν το κατάφερε ο Στυψιανός. Τώρα μία ακόμα αντεπίθεση για την Πηλέα. Σαλίδης, πρώτη επαφή με την μπάλα. Πας, Λόπουλος, καλό πας στην game. Τώρα 5 παίκτες στην περίμετρο, κανένας μέσα στη ρακέτα. Είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Σαλίδης, πήρε το screen. Του Τζόμαλη, ωραίες τρίπλες τώρα. Θα χάσει προς στιγμή, πέφτει κάτω, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Και ο Μπάρας αφήνει και πάλι την μπάλα στο καλάθι, έχει ελεύθερος. Ο επίσης πλέον παίκτης των SKG Bugs King Summer του καλοκαιριού σου, για 3 άστοχο. Καθώς δεν πιανώ, ανεβαίνουμε σιγά σιγά, 11. 11 παρά λίγο το κλέψιμο και τελικά το κλέψιμο. Τον είδες μέχρι μέσα με ταμπλό άστοχος, δεν πήρε ούτε το φάουλ. Επιθετικό rebound. Ουσιώτα, ανάποδο λέει, κέρδισε το φάουλ αυτή τη φορά. Νούμερο 10 λέει ρε. Ουσιώτα στις βολές. Σχεδόν έστω στην πρώτη. 11-13 και έχουμε και την πρώτη αλλαγή, η οποία προαναγγέλθηκε από τον πάγκο του Μπαμπούλα. Μπέρις. Δεν θα περάσει εντός, έστω από τους τρόπες και στη δεύτερη. Στο μεταξύ. Και ο Μπέρις περνάει εντός, το έστω Ξόμαλη, ο οποίος πρέπει να ξεκουραστεί και αυτός. Στο ξενός, ο οποίος ήταν ο Μπέτσον MVP στην τελευταία αναμέτρηση του Μπαμπούλα. Στις τρίπλες τώρα, μέχρι μέσα αγχωρώθησε πολύ δύσκολη επαφή. Μπέλης και στόχησε 13 όλα. Σανίδης, ωραία κίνηση και πάλι θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. 13-15.
Χιδόπουλος. Σαλίδη στην μία γωνία, μπάρα στην άλλη. Και πάλι κανένας παίκτης μέσα στη ραγιέτα για την Μπιλέα. Ο Μπέλης πήγε προς τη μίλη, ο Σαλίδης κόβει. Μπάρα πήρε την baseline, πήγε να πάρει μια πάσα. Κράτησε ο Κρυσταλίδης από μια προσπίση. Προχώρησε λίγο ακόμα, άστοχος όμως. Άτσαλο σούτ, αμυντικό rebound. Και διάστηση για τρέξιμο του Μπομπούλα σου για τρεις συγκίνησεις στα 19 δευτερόλεπτα. Δεν θα μπει ούτε αυτή τη φορά όμως όπως δεν κάνω. Τώρα στη γωνία, Μπάρτο φωνάζει επιδεικτικά συμπαίκτης του. Τον άκουσε, σε ευστόχησε. Καλά έκανε και τον άκουσε ο Μπάρας. 16-15. Μπάρας αποτελεί πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης της Πηλέας. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε λίγο νοστρά, λίγο νοχελικά. Παραλίγο να χάσει τώρα ο Σιώτας, πέφτει και πάλι κάτω τον προσωπικό αντίπαλο Μπέλης, ο οποίος πήγε να μαρκάρει με δεύτερο συμπαίκτη του τον Τζανίδη, ο οποίος σκόραρε για 3. 16-18. Τι μάτς βλέπουμε στη ζώνη Καρίνα. Το μάτς το οποίο θα κρίνει ποια ομάδα θα πάει στο Final Four και θα αντιμετωπίσει τους. Η Ανατόλια Ζαζ μέχρι μέσα με κάποιο τρόπο πέρασε πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν σκόραρε ο Μπέλης. Τζανίδης. Σουτιά 3 μαρκαρισμένα από την Μπέλη, άστοχο. Πάρα πολύ ψηλά με τη μία τι πήγε να γίνει από τον Σιώτα. Συγκρατεί σε δεύτερη φάση και έπειτα από μία προσπίση φτωχή κάτω από το καλάθι. 16-20. Λυπάς. Τώρα μην κάθεις έτσι, θα δεις κάποιο τον πάγκο τον Μπαμπούλα. Ένα jump shoot, έστοχο και πάλι, γιατί ο πόντς λέει ο ρεφ κανονικά. Σωστά. Λυπάς ευτόχησε. 18-20. Μεγάλο ντέρμπι στην πρώτη περίοδο του παιχνιδιού. Ανίδης. Έκοψε μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν πήρε ο Τσουφιανός. Την τριάδη Μάκης, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ σου για 3 άστοχος. Επιθετικό rebound και πάλι παραλίγο το καλάθι δεν γέρισε το φάουλ ο Τσουφιανός. Πέρασε ο Φιλιππάς και υπάρχει παράβαση. Κιόδας. Σανίδης, 11, γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια με το αριστερό, άστοχος, αμυντικό rebound, Ζητόπουλο. Μπέλης. Μπάρας είναι μέσα στη ρακέτα, Σανίδης. Για το κλέψιμο, Σανίδης και τα κατάφερε με το έτσι θέλω, ωραία κίνηση. Για το coach to coach, για να δούμε σκαστή πάσα. Μπερμπέρης μία προσπίση, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον ίδιο και πάλι και καλάθι. Έχουν πάρει πολλά επιθετικά rebound και έχουν εκμεταλλευτεί πολύ μεγάλο αριθμό από αυτά οι παίκτες του Μπαμπούλα. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Μπαράς. Το Μάκη Δημητριάδη θα κάνει τώρα το φάουλο. Στον αντίπαλο στον Μπάρα. Δύο βολές. Θα ήταν άμα είχαν συμπληρωθεί τα φάουλ, δεν έχουν συμπληρωθεί. Μπάρας στα 37, παίρνει τον Μπερμπέρι, Σαλίδης, πάλι Μπάρας στα 5 δευτερόλεπτα, πέρασε για 2 από μακριά, έχει το χρόνο του Σαλίδη, 20-22 και ακούστε τι γίνεται στον πάγκο της Πηλέας. Σαλίδης, δικάζει τα σκρίνια από τον Μπερμπέρι, δίνει τώρα την μπάλα στην κορυφή, παραμένει αυτός. Στην Ραγιάνο δεν θα πάρει την μπάλα στο Ψιανός, λυπάσει τον εκεί πέρα και έκλεψε. Το Eurostep κάλυψε πάρα πολύ χώρο και θα κερδίσει το φάουλ για 2 βολές. Φάουλ που έχει κρατήσει το Ψιώτα. Δεν παίρνεις. Κάτω παράπονο από τον πάγκο του. Εύστοχος. Πρώτη φιλιβάση, 21-22, 9 δευτερόλεπτα ακόμα, 3-3 τα ομαδικά. Έστοχος, δεύτερη, 22 όλα. 8 δευτερόλεπτα τώρα, για να δούμε. Τανίδης, χρονόμετρο από τον πάγκο, μέχρι μέσα κέρδισε το φάουλ. Είχανε να δώσουν το τελευταίο τους και δεν έκανε πολύ το φιλιβάση. 4 δευτερόλεπτα απομένει για την επίθεση του Μπαμπούλα, ο οποίος βρίσκεται στην ισοπαλία με τους Eastside Πηλέα. Το ντέρμπι καλά κρατεί τη Σόνη Καρίνα στην πρώτη περίοδο. Σιώτας. Τα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα και πάει μόνος του. Κάλυψε πολύ χώρο, πέρασε ανάμεσα σε 2 και άφησε την πάνω στο καλάθι στο Ψιανός. Έχει τον τελικό λόγο
στον επίλογο της πρώτης περίοδου. 22-24 λοιπόν, sorry. Στο συν 2 ο Μπαμπούλας, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί την υπεροχή του μέσα στη ρακέτα. Έπειτα από πολλά επιθετικά rebound βρήκε πολλές λύσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Σόνι Χαρίνα κατά τη διάρκεια του time out. Ακούστηκε να λέγεται από τον πάγκο της Πηλέας το 7 σουτάρι πολύ αναφερόμενοι στον Στουτιανό και δίκιο έχουν τα παιδιά. Αλλά το δεχτήκαν, το ανείχνευσαν. 22-24 λοιπόν, αρκετά ψηλό σκορ το οποίο στα χαρτιά σύμφωνα με τα στατιστικά φαίνεται να ευνοεί τον Παμπούλα, ο οποίος σκοράρει 82,3 πόντους μέσω όρο εναντί 67,8 της ομάδας της Πηλέας. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση, η πρώτη κατοχή είναι για την Πηλέα. Παραλίγο θα χάσει την μπάλα και την έχασε τελικά ο Σταλίδης μέχρι να το έχουν περάσει μέχρι 80 φάσεις. Τσιώτας. Στα 16 δευτερόλεπτα πέρασε για να δούμε κάνει τα μαγικά του και πάλι με το αριστερό χέρι, δεξιού, αριστερό χούπι είναι άστοχος. Ο Σανίδης σε λίγο rebound ούτε ο Βερβέρης με αριστερό χέρι, δεξιού χούπι πήγα να πω, ωραίος. Σπίκερ θα σου πετύχει, Μπέλης πήγε κατά μέτωπο, κέρδισε το φάουλ του Σανίδη. Μπέλης. Εγώ λέω τα φάουλ, χαριτολογώντας από τον Παλαιό. Να μην σου διατρεις πάρα πολύ ψηλά. Ο ίδιος το επιθετικό rebound του Λεπάς γύρισε. Αστόχησε όμως. Νομίζω για την προσπάθεια, μόνο για το λάλμα. Για το γεγονός ότι πήγε για το επιθετικό rebound από τρίποντο. Άξιζε να μπει αυτό το καλάθι. Όμως και να έχει δεν μπήκε. Μάκης. Σου διατρεις απέναντι στον Μπέλη. Μπάλα μπήκε και το γύρισε και σταλίτης στο rebound. Σταλίτης. Περιστερεί η πτέρυγα, Φιλιπάς. Ήταν και ο Μπάρας και ο Τσανόγλου, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου σου για τρεις άστοχα το Μπέλης. Όχι μπάλα στον μπάντερ ρε παιδιά, όχι αυτό. Δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα αμφυρά, ο κήπος είναι αμφυρός. Μπάκης, παίρνει στον Μπάρα, στα 16 δευτερόλεπτα, βρήκε ρήγμα, δημιούργησε ρήγμα, είναι άστοχος. Μπερμπέρι στο επιθετικό rebound και πάλι απέναντι στον Μπάρα, είναι άστοχος. Τσανόγλου τον εκπέρα και τεχνική ποινή. Εκεί που Νίκο έχει κρατήσει τον Πάκη Δημητριάδη για μαρτυρία. Έτσι όπως την βολή αυτής ο Φιλιπάς 23-24 σε απόσταση αναπνοής η ομάδα της Πηλέας. Το impact που μπορεί να έχει μέσα στο παιχνίδι, μια τεχνική ποινή μπορεί να είναι πολύ παραπάνω από ένα πόντο συν για τη μία ή για την άλλη ομάδα. Στη γωνία ο Φιλιπάς ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για τους παίκτες του Μπαμπούλα. Πάρας. Για τρεις Φιλιπάς άστοχος. Πολύ καλή προσπάθεια για άμυνα, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κλέψει. Η κατοχή είναι για τον Μπαμπούλα και καλάθι και φάουλ στην απέναντι πλευρά. Ζανίδη. Και έχουμε την διπλή αλλαγή σχετός και Μάκης Δημητριάδης περνάνε εκτός. Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο Εγνεού, έξω είναι ο Ζωής. Κάνουμε πολλά πράγματα, έστω όπως πολύ. Έχει περάσει ο Δημητριάδης στο παρκέ, καθώς και ο DK για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 3-2 τώρα η άμυνα ζώνη που παίρνει ένα τέτοιο Μπαμπούλας από την δεξιά γωνία. Για 3 με ταμπλό, άστοχος! Ο Μπάρας που πήδηξε εκεί πέρα ο Φιλιπάς. Δεν καταφέρει να γραπώσει την μπάλα. Χέρι για τον Μπαμπούλα, εκ νέου. DK στην αναφορά, Ζανίδης. Ζητάει τον Δημητριάδη για να ανέβει για το screen, πράγματι το κάνει αυτός. Είναι ένα ακόμα, το εκμεταλλεύεται. DK shoot για 3 θα το πάρει. Έχει βρεθεί ελεύθερο πέραντι στον Κρυσταλίδη. Άστοχο επιθετικό rebound και πάλι το κάνουν καθόλου τη διάρκεια του μέχρι στιγμή του παιχνιδιού. Η Μπαμπούλα. Αυτό. Η Μπαμπούλα, οκ. Okay. Σαν αμερικάνικο όνομα που. Βάζουμε και ένα σίγουρο στο επιθετικό μέχρι μέσα. Έτσι και μιλάμε για επιθετικό πολύ πληθυντική φάση και αυτή. Την Μπέλη, μεγαλειότατη φάση.
και πάει πίσω από τον Τσανίδη, δεν θα πάρει την μπάλα από αυτόν. Εξετάζει τις επιλογές του Τσανίδη, σουτ για 3. Ο Δημητριάδης εύστοχος από την κορυφή, 25-32. Για να δούμε το ψηλό σκορ σύμφωνα με τα στατιστικά που έχουμε μέχρι τώρα στην Evolution League που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα. Συμφέρει τον Παπούλα, πάει περισσότερο να το πούμε λαϊκιστεί το παιχνίδι του ψηλό σκορ. Μπάλας βρήκε τείχο και αστόχησε. Κανίδης ταχύτατα μέχρι μέσα, παραλίγο το καλάθι και φάουλ θα αρκεστεί σε δύο βολές. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον Μπέλη. Δεύτερο φάουλ του 9. Και στο φάουλ του Μπέλη, σύμφωνα με τη γραμματεία. Άστοχος Κανίδης στην πρώτη. Τώρας έχει πάει στο άλλο μισό του γηπέδου. Άστοχος στην δεύτερη, αμυντικό rebound. Λίγος δευτερόλεπτο έχει κλειστεί από δύο στη γωνία. Βγάζει με βάση Μπέλης, Ξαλίδης. Τώρας είναι στη γωνία, Φιλιππάς πάλι σουτ για 3 από τη γωνία. Δεξιά, άστοχο, επιθετικό rebound. Και τώρα Μπάρας κάτω από τη ρακέτα, άστοχο. Δεν κατάφερε αυτή τη φορά να σπαράρει απέναντι σε δύο παίκτες, ο επίσης παίκτης των SKG Bugs της Summer του καλοκαιριού. Περάσει μέχρι την δεύτερη, πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ περίπτωση, αλλά δεν του βγήκε. Αυτός έχει πάει μέχρι μέσα να αφήσει την μπάρα στο καλάθι. Είναι ο άνθρωπος για αυτές τις δουλειές. Ο Τσανίδης αφήνει την μπάρα στο καλάθι, 25-34. Διαφορά συν 9 τώρα για τον Παπούλα. Κάποιος άμα ετοιμάζεται να περάσει εντός, θέλεις. Και φέρετε το ψηλότερο παίκτη, ωραία πάσα στον πάρο που σας κόχισε στο Ροντμπέρι. Τώρα το ψηλότερο σύστημα που παίζει ο Παπούλας λειτουργεί και αμυντικά. 2-2 τα ματικά, έχουμε περάσει το πρώτο τετράλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Ροντμπέρις βγάλει πλάτη, έχει μίσει μπάτσι πέρτου και πάλι έχει κλειστεί, δεν έχει τρίπλα. Μιλιάζει στην πια τρεις τάσεις, άσκοπος και μακριές για φάρση τρίπου το Πιζανόγλου, δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Σαλίδης. Πας. Και από τον άλλη πλευρά τώρα. Λέει πλέον ότι έχει βρεθεί υπέρ της σουτ για 3, άστοχος ο Μπέλης. Είχε βρεθεί ελεύθερος σαν πέναλτι, ήταν το και έχουμε το πρώτο time out στην βραδιά για την δεύτερη περίοδο. Time out που έχει καλέσει η ομάδα της Πηλέας, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά στον Καρίνα, επειδή από το time out που έχει καλέσει η ομάδα της Πηλέας. Καταρχή είναι για τον Βαμπούλα. Καλήδης. Ο Δημητριάδης από τη γωνία, 45 μίλες, παίρνει ένα σκουτ άτομο, καταλήγει στο rebound, πελατήριο της Λέας Μπάρας. Πάγει το coast to coast για να δούμε εύστοχος, όχι από σε δύο παίκτες. Βράζουμε στο δεύτερο πεντάλεπτο εισίως της δεύτερης περίοδου. Είναι νέα ο Παπούλας, Δημητριάδης, δύσκολη προσπάθεια πέρα του Ζωντανόγλου και τώρα σε συνέντικα πρώτη διψήφια διαφορά στην αναμέτρηση. Υπάσου. Τσανόγλου στη ρακέτα, πάει να πάρει το αίμα του πίσω και τα καταφέρνει μερικώς για την προηγούμενη φάση. Μόνος αυτόν είχε σκοραριστεί οι δύο πόδια για τον Παπούλα, 27-36. Τσανίδης. Μικέι. Παίρνει στον Κρυσταλίδη, βγήκε από το τρίποντο Σόμαλης που συνεχίζει από το time out, έχει στόχος πέραντι στον Φιλιππά που πήγε τη δύναμή του. 4-11 τα τυπικά rebound για Πηλέα και η Μπαμπούλα. Και όχι μόνο έχουν πάρει πολλά περισσότερα, αλλά τα έχουν εκμεταλλευτεί κιόλας η Μπαμπούλα. Μέχρι μέσα κέρδισε το φάουλ, καλάθι και φάουλ! Οκ. Λοιπόν, θα εκτελέσει και μία βολή. Μπάτσιος περνάει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο στην βραδιά. Στο θέση του Μπάρα, ο οποίος περνάει για πρώτη φορά εκτός στην βραδιά. Γιου περνάει εκτός. Σε πιανός στην θέση του επτά. Τώρα είστε όμως πίσω στην βολή ο παίκτης της Πηλέας. Έμεσο τρίποντο 29-38. Είναι νέα και πάλι ο Παπούλας, 19-4 λεπτά. Υπάρχει φαουλ χαμηλά πριν πάρει την μπάλα ο ένας ακόμα ψηλός της ομάδας του Μπαμπούλα. Φάουλ που έχει κρατήσει τον Μπάτζιο.
θα κινήσει. Πρώτη άμυνα που. Θα κινήσει λίγο. Μόνο τον κύριο Φαρμάκη που είναι. Και να πάρει. Τικέι. Την κορυφή στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Τριάδης. Άστο στο πια 3 άστοχο και πάλι. Καλή θέση και πήρε το αμυντικό ρυπάνω του Μπάτζιο. Και βάλει το Τικέι στην πλάτη του. Μπέλης, παίρνει στον Τζανίδη. Λυπάσαι, έκανε μια προσπίση και πάλι Μπέλης έχει βρεθεί ελεύθερος. Πήρε και κάτι σαν σκρίνα από τον Τζανόγλου. Έκανε μια προσπίση ο Μπάτζιος και μια ακόμα Μπέλης στα 8 δευτερόλεπτα. Τζανίδης μέχρι μέσα με το αριστερό. Δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν πάρει το φυσικό ρυπάνω του Τζανόγλου. Ούτε σε πρώτη ούτε σε δεύτερη φάση. Τι έγινε, τι γίνεται. Τελικά Σόμαλης συγκρατεί Τζανόγλου. Δεν έχει σε μια ακόμα επαφή. Τι θα γίνει, θα δούμε μπάσκετ. Τώρα μόλις στα 14 δευτερόλεπτα έπρεπε να περάσουν 10 ολόκληρα δευτερόλεπτα της επίθεσης του Παπούλα για να διατηρηθεί η κατοχή αχέρια. Τικέι έκλεψε όμως. Μέλης δεν συγκράτησε. Ανέβης ωραία πάσα πήγε να βγάλει κάτι πολύ περίτεχνο στον Τάσο Δημητριάδη. Μπάλα περνά εκτός. Αν αφέξει το φαντεζί παίξει στην Παπούλα. Είναι και αυτό ένα παιδί που τους διακατέχει, ένα playstyle. Λιβάζω. Πάσε ο Κρυσταλίδης μέσα στη ρακέτα, βρέθηκε ελεύθερο και το εκμεταλλεύτηκε ο Τζανόγλου. 32-38. Κρυσταλίδης. Μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο, στην αέρα άλλαξε απόφαση, δικαίει. Σχέση να ζητάρει, πάσαρε τελικά στο 30, ο οποίος στόχισε, η μπάλα περνά εκτός. Στην επαναφορά. Για 14 δευτερόλεπτα, ο Τριάδης έκανε μια τρίπλα μέχρι μέσα. Άστοχος, θετικό ριμπόμπ και πάλι ξανά από τον ίδιο απέναντι στον Κρυσταλίδη. Παράγοντα χ τα επιθετικά ριμπόμπ τα οποία θα έχουν εκμεταλλευτεί σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό οι παίκτες του Μπαμπούλα. 32-40. Και έκανε μια προσπάθεια για κλέψιμο. Αντιπλέξιον βάζει ο Σβέρτ και ελεύθερο αστόχησε. Κρυσταλίδης. Τον Μπέλη, Φιλιππάς, πήγανε σε όλους τους παίκτες. Σε όλους τους παίκτες η μπάλα. Τζανίδης, πάνε τα δικά του μέχρι μέσα. Άστοχος, θετικό rebound, ένα ακόμα. Αλλά δεν θα έρθει το καλά αυτή η προσφορά. Είναι στο Τσιανό. Φιλιππάς, ωραία πάσα συγκίνησε τον Τζανόγλου. Αφήνει και αυτή την μπάλα στο καλά αυτή, 34-40. Μειώνουν στο 6, ακόμα πιο κοντά οι παίκτες της Σκυλέας. 100 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του Κέιν. Σομαλής, πάλι πλάτη, γυρίσει στον Τζανόγλου, άστοχος, αλλά επιθετικό rebound και πάλι από τον Τσιανό, καλάθι και φάουλ. Δέβησε το χέρι του Τζανόγλου. 36. Κιδόπουλος περνάει χέρι του Τζανόγλου. Θα δούμε στο ριπλέ, θα περιμένω. Άστοχος, πολύ μπαλά στρίφο, γύρισε μέσα στη ρακέτα. Δεν ήρθε το έμεσο τρίποντο τώρα για τον Μπαμπούλα. Τρία ρέτσο περιμένει στο φαουλ έχει, στο πρώτο του. Αναφερόμενο στην Τζόμαλη. Καλίδης. Πας. Πάμε στο κύριο. Πάει μέχρι μέσα απέναντι σε τρεις παίκτες με ταμπλό άστοχο στο Μπέλης. Καλίδης. Διδόπουλος το πιέζει. Το πάλι μπάλα δεν θα κάνει ούτε το φαουλ. Και θα κάνει ο Μπάτζιος τώρα το δεύτερο δικό του. Ζανίδη ο οποίος με ταχύτητα μέχρι μέσα στη ρακέτα. Συμπληρωμένο ομαδικά. Δεύτερο του 38. Πράγματι δεύτερο του Βάζιου. Καλά θυμόμαι. Άστος Δημητριάδης στην επαναφορά. Συγκεκριμένα ομαδικά και από τις δύο ομάδες τώρα. Δικαίει, δημιούργησε ρήγμα, βρήκε ελεύθερο χώρο. Άστοχος, επιθετικό rebound και πάλι. Και πάλι από το Τσιανό καλάθι. 34-42. Καλίδης. Σιδόπουλος. Έλλης. Λυπάς, 5 δευτερόλεπτα
από την επίθεση. Μέλης στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος Σιζόπουλος, ζήτησε αλλά δεν πήρε. Αλλά ο Μέλης ευστόχησε. Θεωρητικά χειρότερη επιλογή, αλλά μπήκε το τρίποντο. 37-44. Και για να αντιθεί λίγο ο Τσανίδης, δεν του βγήκε, δεν έβαλε το καλάθι. Δεν μπορεί πάντα να του βγει το μέσα. Δύο βολές. Φαουλ που έχει πληρωθεί στο Μέλι. Στο δικό του. Δύο άσκος πρώτη ο Τάζης Δημητριάδης. Φιλόπουλο τελικά, στον Ντάμι Νάιν, όχι στον Νάιν. Λιβάς, έφαγος στη δεύτερη ο Ραζιμπιάδης. 37-45 και παρά το σύνο, Τόλιο Μαντούλα, ο οποίος κλείνει τώρα τον Φιλιππά, ο οποίος βρήκε μια πάσα, διεσπάσει το ζόμπρες, αστόχησε όμως ο Μπάντζιος. Ραζ Δημητριάδης, 5 δευτερόλεπτα, έχει το κόστος, όχι πάσα, διεκόπη, δεν κατάφερε να φτιάξει το ξανός, ο οποίος θα βάζει με τον εαυτό του και βρεθεί σε πολύ, πολύ πλεονεκτική για αυτό θέση. 3,3 με την κλήρωση του πρώτου μισού. Μια πολύ μακρινή πάσα. Μπάζιος βρέθηκε, συγκράτησε. Πάσα. Καλή επίθεση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαν διαχειριστεί οι παίκτες της Πηλέας. 37-45. Τελικό σκορ που έχουμε στο πρώτο μισό. Βρίσκονται με 8 μπροστά συν. Παίκτες του Παπούλο. Οι δύο έχουν εκμεταλλευτεί κλήρωση τα μισμάτς παίρνοντας και πολλά επιθετικά rebound και σκοράροντας εύκολα, ευκολοποιημένα μάλλον καλάθια κάτω από τη ρακέτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μήχρονο, το οποίο ελπίζουμε να είναι όσο καλό όσο και το πρώτο ή ακόμα καλύτερο. Είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σαμιχαρίνα, όλα έτοιμα και ξεκίνησε το δεύτερο μισό στην αναμέτρηση. Ανεβαίνουμε και πάλι σιγά σιγά. Είχαμε αρκετή χρόνο να ξεκουραστούμε, περίπου 6 λεπτά. Είναι στο upper limit του πόσο ξεκινάνε τα διαλύματα. Το κέντρο ήταν για τον Παπούλα, για τρεις άνθρωπο. Μπέλης συγκρατεί την μπάλα του Σταλίδης. Πάλι Μπέλης δεν κατάφερε να σκεφτεί την μπάλα. Καθώς ήταν εντός του παρκή. Έτσι εκτός με αυτή. Μάκη Δημητριάδης, ο οποίος πήρε τον προηγούμενο τίτλο, του είχε μια κοινωνική ποινή. Δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο ξανός. Ούτε ο Μάκης Δημητριάδης, μπάλα περνά εκτός. Κάναμε απίστευτα. Σιδόπουλος. Σαλίδης δεν θα πάρει, είχε βρεθεί ελεύθερος. Λυπάς, Μπέλης τώρα στη γωνία. Πέτρεψε τον Δημητριάδη, η μπάρα ζήτησε στην απέναντι γωνία. Με κάποιο τρόπο πήγε η μπάρα στον Μπέλη, με κάποιο από εκεί στον μπάρα, ο οποίος στόχησε επιθετικό rebound όμως. Έτσι τερκέτα από τον Μπέλη. Φιλιππάς επιμένουν για τρίποντο οι παίκτες της Πηλέας. Αν στο πω, στο μάλιστο rebound. Θα πω Δημητριάδης για να αναπτύξει. Επιθετικό είναι δικαίη και ο υπόλοιπος πάγκος από τον από τον Παπούλα. Στο καθίστα στον Δημητριάδης, αν στο πω. Φιλιππάς. Σαλίδης, ο Γωνίας Σιδόπουλος έχει ξαναπάσει στη γωνία σαν πέναλτι. Άστοχο έχοντας βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος ο Μπέλης. Εξαιρετικό rebound από τον μπάρα μέσα σε δύο ψηλότερους αντιπάλους. Μετά στο Δημητριάδη και στον Πατσόμαλη. Μπάρα στην επαναφορά. Έχει παραμένει για την Πηλέα. Σαλίδης ένα jump shot χωρίς να το σκεφτεί να κάνει κάτι άλλο. Έστοχος. 39-45. Σεργίου. Θα στη βάσα Τσόμαλης στα 14. Γιατί να κλείσει και από 3 κλείστηκε. Έχει πέσει κάτω και αυτός και ο Κρυσταλίδης ο οποίος έκλεψε. Μπέλης στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι. Είναι πιο γρήγορος από τον Τσόμαλη. Τι time out έχει δείξει ο Μπερμπέρης. 41
45 ακόμα πιο κοντά η Πηλαία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο μείον 4 πλέον. Υπεδοχή και προβλήματα τώρα από τον πάγκο του Σπίτι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά επί το time out. Χρειάστηκαν μόλις μερικά δευτερόλεπτα. 20-25 για την ομάδα της Πηλαίας να διευθετήσει τα θέματα. Time out είχαν καλέσει οι παίκτες του Μπαμπούλου, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή. Ο έχει περάσει εκ νέου έπειτα από το time out και το κάνει πολύ εμφανές. Ο Δημητριάδης έχει περάσει εκτός, καθώς και ο Ζαβαστόμαλης έχει περάσει ο Οδυσσέη εκ νέου εντός. Ο Σεξιανός είναι εντός και ο Τσανίδης. Φιλιππάς έχει κερδίσει το φάουλ. Τρίτο φάουλ με 34. Ο Δημητριάδης, καλό φάουλ λέει κάποιος παίκτης και έχει δίκιο. Λιβάς. Λιβάς παίρνει το σκρίνα από τον Φιλόπουλο. Πέσει κάτω και έχει κερδίσει το φάουλο από τον Τζανίδη. Σκαφτό το έκανε το φάουλο Τζανίδης και μετά έπεσε κάτω. Δύο. Να λέμε τα πράγματα με την σειρά. Λιβάς. Σιντόπουλος στα 10. Κάνει μια προσπίση, πέρασαν όμως από 2. Βέλης. Πέρασε και αυτός ανάμεσα από δύο. Σιντόπουλος μια προσπίση ακόμα. Ψάχνει μια πάσα παραλίγο βήματα. Με τη μία στο Φιλιππά από τον Μπέλη σούτ για 3. Στα 10 τα ενοτελείωνα χρόνο της επίθεσης. Έτσι το τρίποντο. Στη λήξη μπάζερ μπίτερ 44-47. Μέσα ο Τσανίδης δικαίει. Στην μία σκαφή πάσα. Μέσα της Δημητριάδης. Φορά. Πρέπει να κάνουμε το μετρήσεις από το δραστήριο της Επιλέας. Δικαίει στις τρίπλες, την κρατεί με τα βία στην πάλα από τον Μπέλη, ο οποίος πήγε ως βοήθεια και στον Τζανίδη. Έχει κάνει το φάουλ. Α, όχι. Ο Κρυσταλίδης έχει κάνει το φάουλ, διορθώσουμε. Δικαίει στην επαναφορά, Τζανίδης. Ένα side step back, ψάχνει πάσα, δικαίει μαρκαρισμένο τρίπλο του Κρυσταλίδη, άστοχο. Κρυσταλίδης παίρνει το rebound. Λιβάς. Μέσα στέκεται και εκτελεί άστοχος. Πολύ ψηλά ο Μπάρας δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Έπεσε κάτω. Σιώτας πέρασε ανάμεσα από δύο και στην απέναντι πλευρά πήρηξε, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον προσωπικό του αντίπαλο τον ξενό από τον σκοράριο Μπέλης. Μπάρας. Λιγωνία παίρνει την baseline. Μέχρι μέσα κέρδισε το foul από τον Σιώτα. Σανόγλου περνάει εντός. Σχέση του Κωνσταλίδη. Άστοχος. Πολύ μπάρας. Άστοχος στη δεύτερη αμυντικό rebound. Γιάννη, Μάκη, Κέι, πήρε το σκάτα. Τρέφει πάλι ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας για τους παίκτες του Μπαμπούλα. Στην διατρής, άστοχο τον Μάκη Γιάννη, Μπάρας. Μπάρας, θα το δει, άλλαξε. Κέι μπήκε στη φάση και έδειξε την μπάλα εκτός. Σιντόπουλος. Μπέλης. Καλή άμυνα του Σιώτα σε πρώτη και σε δεύτερη φάση, αλλά ήρθε το καλάθι από τον Μπέλη, ο οποίος του έδειξε και ένα δολοφονικό turn down. Τι είπε ο Μπέλης, ελπίζω δηλαδή, σαν είδες. Η πάσα πάει μέχρι μέσα και είναι εύστοχος προσωπική ενέργεια που βγάζει την Τριάδη. 46-49. Σιντόπουλος. Γίνεται 46-51. Καλή άμυνα στο
Man to man η παίκτη του Μπαμπούλα. Λοιπόν, συγκρατεί πας λίγο για το κλέψιμο του Τσανίδη, ο οποίος επιτηρούσε την φάση. Μέλης. Είναι στην μια αγωνία σου για 3 μαρκαρισμένα από τον Μπάρα. Άσκοπο. Θα είναι εξαιρετική. Θετικό rebound όμως. Σαν όλου τη πόζη στην ρακέτα. Έχει κερδίσει το φάουλ ο Μπέλης. Που έχει κερδίσει το σύνδρο και αμέσως ζητά αλλαγή. Μπερμπέρης που θα περάσει. Τέσσερα συμπληρωμένα τα ομαδικά για τον Μπαμπούλα, Σιδόπουλος. Τα 10 δευτερόλεπτα. Μπαράς έχει ζητήσει την μπάλα και ο Σανόγλου θα πάρει ο τέσσερας από αυτούς. Δεν θα συγκρατήσει όμως. Τσανίδης έχει κλέψει και τρέχει σαν σίγουρα σαν ο Δοστροτήρας. Σε ζωτιανό σου για 3 saves το 46-54 μαχαιριά στην καρδιά της Πηλέας, η οποία είχε πλησιάσει ακόμα και στους 3 λίγο πριν. Ο μικρός Ερήμι 0-5 φέρνει και πάλι τη διαφορά στο σύνοχο για τον Μπαμπούλα. Βέλης. Μια κάτσα σκηνό ο Μπάρας. Παίρνει στο δικαίη τώρα ο Βέλης. Μέχρι μέσα. Μεστή πάσα. Εκεί που είναι ο σκεψιονός όμως. Μέχρι μέσα θα αφήσει μετά το παράθυνη. Χαρούντης παρά την πολύ φιλότιμη προσπάθεια του Φιλιππά. Να τον κόψει. 46-56 λοιπόν η διαφορά και πάλι στους 10. Φιλιπάση. Δώδεκα στην γωνία ο Μπέλης με τη μία στο Σιδόπουλο. Στο πια 3 από την κορυφή, άστοχο. Δικαίει το ειδικό rebound. Τσανίδης. Ξενός στο πια 3, άστοχο στο 16 δευτερόλεπτα, επιθετικό rebound. 3 δευτερόλεπτα. Λίγο πριν βγάλει την πάση στον Μπέλη, την πίσω τόξη. Εσύ τέλειωσε, λέει ο Μάχης Δημητριάδης. Από τον πάγκο. Σαλίδης. Ας. Μπέλης. Γυρίσει. Θα κάνει μια φάση στον Μπάρα, ωραία, έκανε μια προσπίση. Αυτός κόπηκε από τον Μπερβέρη. Και τον όγκο συγκρατεί την μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα και στην απέναντι πλευρά. Μπερμπέρης στο post, το έχει κλειστεί από 2, θα κερδίσει και τους 2 και τον Φιλιππάκη και τον Ζανόβλου. Ζανόβλου κατεβάζει τώρα την επίθεση και την Πηλαιά. Παίρνει στον Μπερμπέρη να γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, στέκεται, εκτελεί πολλαπλές αναπηδήσεις και θα δικαιωθεί τελικά. Παίκτης της Πηλαιάς 48-58. Τριάδης. Γίνησε να το πάρει ο Μπερμπέρης για 3 στη Χέιμε με ωραία καμπύλη. Έστω το μαρκαρισμένο! Το Κρυσταλίδη. Να βοηθάρα λέει χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι στο Σεψαλό, το τσίγει το χέρι. 48-61, 3 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η φάση. Και η Σουτζιά 3 θέλει να πάρει το αίμα του πίσω. Καλάθι και φάουλ! Πώς τα ξεφέρεγε κάποιος και τον Φιλιππά. Ακούστε πώς θα πανηγυρίζουν οι παίκτες της Πηλέας, όπως είναι λογικό. Τίποτα συμβολή για τον Φιλιππά. Κόρι Μπάουμ, άστοχος όπως ο Κρυσταλίδης. Μέσα ο Κρυσταλίδης στο για 3, έχοντας κλειστεί από 2 μερικός στο συγκεκριμένο είναι άστοχος, χορευτικό άστοχος και ο Κρυσταλίδης έπειτα από 1 ακόμα επειδή του Κόρι Μπάουμ. Μπέλης. Παίρνει σε ψηλότερο αντίπαλο στο Στεφιανό. Σαλίδης. Στην γωνία έχει ζητήσει ο Φιλιππάς. Ζητάει και πάλι ο Σιδόπουλος. Έχει πάρει μέχρι μέσα αυτός μόνος το άστοχο. Θα είναι σε rebound. Έχει κάνει μια ωραία ριμπέτ. Μέχρι μέσα. Γκέι.
για 3 σάστοχο. Θα έλεγα αν αυτοκούσε, αλλά είναι έστοχο. Μηδέν από το τέλος μακάριζε. 51-64. Είχε κέφια η μπασκέτα μου φαίνεται. Τσανίδης έχει κάνει φάουλ. Τρίτο φάουλ το 50. Τρίτο δικό του στον Σιδόπουλο. Περάσει εκτός ο Τσανίδης, για να δούμε. Όχι. Παραμένει εντός, Σιδόπουλος στις βολές. Στο 15 είμαι λέει ο Φιλιππάς του Μέλη. Άρα οι δυο μεταξύ τους. Αφορούμε στον Μπέρμπερι, ο οποίος παραφέρει. Σανίδης. Σανίδης στα 18. Μπέρις. Κάνει Σανίδης για 3, έδωσε κάτι σαν σημείο. Μπέρμπερις άνθρωπος στον σβρώξει την μπάλα. Μία στο ψιανός εκεί που είναι ο Μπερμπέρης, συγκρατεί αυτός. Okay. Στο 5 δευτερόλεπτα παραγωγή του πέμπτου με τον Σαλίδη. Στο 3 από τη γωνία, τον μπουμπουνάει, αλλά είναι άστοχος στο ψιανός. Επειδή δικό rebound από τον Μπερμπέρη και με κάποιον τρόπο γούντι τρυποκάρει τους ο Δικέι. Βρέθηκε μέσα στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας και ευστόχησε ένα σουτάκι 53-66. Σιλόπουλος. Κάνει κάποιες τρύπες, απερευθυλώθηκε περαιτέρω. Για δύο μακρινό από τον Μπάρα. Σανίδης, καυτή πάσα ωραία και αέρινος ο Σκοτσιανός. Αφήνει την μπάρα στο καλάθι για μία ακόμα φορά στο συν 15 Μπαμπούλας, 53-68. Τέλης. Τρύπλες στο μενέντσο του Σκοτσιανό και πάλι για να παίξει λίγο το παιχνίδι του Σανίδη. Μπάρας, στα 9 δευτερόλεπτα. Ψάχνει πάσα, δεν την βρήκε στο κλειπά, έκλεψε ο Σανίδης, πήδηξε σαν τερματοφύλακα, σπάγε το coast to coast άστοχος με το αριστερό. Θα σπρώξει την μπάλα ο Μέλης εκεί που είναι στην παίκτη του ο Σαλίδης. Κλειπάς, στην weak side σου για 3, άστοχος ο Σιδόπουλος, ο Σαλίδης επιθετικό rebound. Σιδόπουλος σαν πέναλτι να φέρω σου για 3 και πάλι άστοχος. Κλειπάς και πάλι επιθετικό rebound για την πηλαία τώρα, σου για 3 ξανά. Και έστοχο! Παίρνεται στο δικαίωμα και πάλι χωρίς φάουλ. 55-67, 8 δευτερόλεπτα της μείωση 30 αγωνιστικών. Κρουσιανό σου για 3 άνθρωπο, εκπληκτικό ρημάτι από τον Μπερμπέρι. Μία προς πίση και καλάθι ανάμεσα σε δύο. Κρουσιανό σου την πολύ πολύ ωραία τούρτα του Μπαμπούλα, η οποία τρομάζει κόσμο στο συν 15. Είναι πολύ κοντά με την 10η νίκη και με την πρόκληση στο Final Four η ομάδα του Μπαμπούλα. Αλλά θα μείνει ακόμα ένα δεκάλεπτο στο μείον 15 η ομάδα της Πηλαίας για να δούμε τι μπορεί να βρει. Γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Σαν Καρίνα. Έτοιμη για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. Η πρώτη κατοχή είναι για τον Μπαμπούλα. Τα συντηρητριά της έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Νόμαλης και αυτός και του καθίστα πολύ σαφές απέναντι στον Μπάρα. Ένα ακόμα μισό μάτσο που εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Μπαμπούλα. Μέσα στην ρακέτα. 95-72. Μπάρας. Για 3 άστοχος Σανίδης. Λίγο το φάουλο από τον Σιδόπουλο. Ωραίες τρίπλες. Σαν άλλος μαέστρος ο Σανίδης. Άστοχος ο Δημητριάδης. Λιπάς. Τέλης. Λιπάς και πάλι. Έφτιαξε το τρίποντο αλλά ήταν μαρκαρισμένος. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Πέταξε την μπάλα. Άστοχος όμως. Δεν συγκρατεί ο Σιδόπουλος στην οδική. Πήγε την μπάλα στην πρώτη φάση. Ξανάς έχει βρεθεί ελεύθερος και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Όχι! Μάχη θα πάρει ίδιο στο επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Καλό βγήκε τελικά στον Φώτη Στεφιανό. Δεν έκανε στον Βαλάς στους αγώνες λίγο ο Μπερμπέρης από τον πάγκο. Του Μπαμπούλα. Στεφιανός. Έχει στην πολύ φορά στρογγυλοποιείται στους 20-55-75. Σταματάμε λέει ο Δικέι από τον πάγκο. Πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο, Μπέλης. Σαλίδης στα 14 δευτερόλεπτα, γύρισε, ψάχνει μια πάσα, δεν την βρήκε στον Μπάρα, ο οποίος εάν έπαιρνε θα βρισκόταν ελεύθερος, Σανίδης. Το γύρο στεπ στη γωνία στο ψιάδος, έχει βρεθεί ελεύθερος, έχει πάρει φωτιά, έχει πάρει φωτιά! 55-78.
Τσίπας. Τρίπλες μέλης στον Στουρκενό. Η γωνία σου για τρεις. Κρυσταλίδης άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ζανίδη. Τσίπασα από τον Δημητριάδη. Σόμαλης άστοχος. Επιθυντικό rebound από τον Τάσο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν σε επιφυλακή. Ακολουθούσε τη φάση 55-80. Συν 25 η ομάδα του Μπαμπούλα αγκαλιά με την πρόκληση στο Final Four, στο οποίο εάν περάσει θα αντιμετωπίσει τους Ανατολίας Τζαζ. Μπέλης ένα jump shot άστοχο, Δημητριάδης στο rebound. Μονίδης Σουγκιάς από τη γωνία, έστομο και πάλι από το Στεφιανό. Back to back τρίποντα. Μπράβο. Πρώτο ασίστε 10 αγώνες, λέει ο Μπερμπέρης. Δεν υπάρχει time out. Όχι. Και 9 πόντι σε ρίγα του Στεφιανό. Άρα αρρώστα τα πράγματα. Με την καλή έννοια. Λυπάς. Τελικά από το screen ο Ξαλίδης δίνει την επιλογή στα 10 δευτερόλεπτα. Λυπάς. Καλό μας game, ωραία. Συνόπινος. Προχωρεί γρήγορη μπάλα σου για τρεις μέλης με ωραία καμπύλη, ωραίο φόρμα, άστοχος που βγάζει το rebound, Τάσος Ζανίδης. Σου για τρεις, θέλει να μπει και αυτός στο χορό τριπόντων που έχει σκίσει ο Στεφιανός, είναι άστοχος όμως. Βέλης. Δόπουλος. Σαλίδης. Στα 13, πάλι στο Δόπουλος, πολύ ψηλά στην κορυφή. Στρίβλος πέναντι στον έχασε την μπάλα. Ζανίδη. Μόνος του φάνηκε κάποιος από τον πάγκο του. Με τον Μπαμπούλα πάει πράγματι μόνος του. Περπάτησε η μπάλα από τον Ζανίδη. Δεν θα περάσει μέσα στο καλάθι. Έχουμε αλλαγές. Θα περάσουν παίκτες μέσα στο παρκέ. Ελπίζω όχι μέσα στο καλάθι. Αν παίκτες μπαίνουν μέσα στο καλάθι, κάτι πάει λίγο λάθος. Μπάτζιος και Τσανόγλου περνάνε εντός. Σιδόπουλος και Μπάρας θα καθίσουν στον πάγκο. Για τρεις άστοχο από τον Τάσο Δημητριάδη. Επιθετικό rebound με κάποιο τρόπο καλάθι από τον Σόμαλη. 95-85 το χώρο στους 30, ολοένα και μεγαλώνει. Έχουν κολλήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα στους 55 πόντους οι παίκτες της Σκυλιάς. Βάζει. Έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Φάουλ. Φλιπάσει την παραφορά. Ο Μάτζιος για τρεις θα τον πάρει. Ο Φλιπάς άστοχος. Ψηλά ο Τάσος Δημητριάδης. Παίρνει το αμυντικό rebound. Για τρεις. Και πάλι άστοχο αυτή τη φορά. Δεν γίνεται να μπαίνουν όλοι για τον Στεφιανό. 9 σερί πόντι στην τέταρτη περίοδο. Με 3 τρίποντα, ένα έμεσο και 2 άμεσα. Σειρά. Είναι για την Πηλέα, τώρα θα πάρει την μπάλα ο Φλιπάς. Άντιος. Στα 20 δευτερόλεπτα πάρει Φλιπάς για 3. Στη βάση της Στεφάνη, σε αμυντικό ριμπάντο από την Τζόμαλη. Ζανίδης, κάνει μια προσπίση, απελευθερώθηκε περαιτέρω άστοχος απέναντι στον Βλή, ο οποίος παρέμεινε μερικώς πάνω του. Φλιπάς τώρα θέλει να τρέξει, κέρδισε το φάουλ, πήγε να περάσει ανάμεσα από 2, κέρδισε από τον Σεργίου. Μπέρις. Θα περάσει εδώ στη θέση του Ψανίδη. Όπως όλα δείχνουν, πράγματι. Μπέλης στην επαναφορά. Μπάς. Σουτια 3 απελευθερώθηκε από τον Σεργίου. Ήδη ζητήθηκε το rebound. Έσβρωξε την μπάλα τίποτα στον Όγλου. Σουτια 3 και αυτός με μεγάλη καμπύλη. Άστοχος
Σου πιάνω στο rebound. Γιου. Κανός και πάλι δικαίει στην Πιατρίς με μεγάλη καμπύλη επέναντι στον Τσανόγλου, άστοχος. Και πάλι τρίποντα το δάσκο του Τριάδη, Τσανόγλου το αμυντικό rebound. Λάθιος. Ωραία τρίπλα. Δίπλωση άμυνα πάρω του και έκλειψε ο Δικαίη. Για να δούμε πάει για κόντρα στο Τσανόγλου, άστοχος. Επιθετικό rebound του Τσανόγλου είναι και εκεί πέρα βάζει και αυτό το καλάθι. 55-87, τεράστια τέταρτη περίοδος για το Φώτης Τσιάνο. Πίσω πέσπασε και το προηγούμενο Μπέτσον MVP στις 25 πέναντι στις Καρτέλ. Μιστορική η νίκη των Μπαμπούλα. 10 δευτερόλεπτα στις τρίπλες. Έχει μέσα ο Μπέλης Σαλίδης. Στην γωνία έχει απελευθερωθεί ο Μπέλης Σουδιάτης. Άστοχος του Τσιάνογλου παίρνει το επιθετικό rebound. Τον πάσα και ο Σαλίδης. Ενώ δίποτα άστοχο, ο Νάσο Δημητριάδης συγκρατεί. Ψάχνει πάσα. Μία η πάσα στον Ξόμαλη από τον Δικαίη. Ένα ακόμα teamwork. 55-89 σεμινάριο. Το πώς πήγε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη μπάλα. Φιλιππάς. Μάλιστα μια ακόμα την πλευρά για τον Παπούλα. Τσανόγλου. Δύσκολη προσπάθεια, στάθηκε, είναι άστοχος. Δικαίη το αμυντικό rebound απέναντι στον Μάτζιο. Έστοχος και πάλι 55-92 στη ζώνη του Λυκόφωτος απόψε στην τέταρτη περίοδο. Ψιανός. Λυπάς. Λυπάς. Παίρνει το φάουλ. Ο Σεργίου. Ο Δημητριάδης έχει και ένα χτύπημα την μπάλα, αλλά καλά περνάει εκτός. Και αυτός. Αυτός ο Ψιανός. Μάχη Δημητριάδης περνάει εντός μετά από αρκετή ώρα. Καθώς και ο Τσανίδης μετά από λίγη ώρα. Φιλιππάς. Το 14 πέρασε ωραία ένα σλάλομ, τον δικαίωσε 57-92. Πρώτη πόντι έπειτα από πάρα πολύ ώρα για την Πηλαία. Αγορά στους 35, σούτ για 3 και η airball αμυντικό rebound του Σαλίδη. Μάτιος. Μπελής. Στα 10 δευτερόλεπτα πήρε ένα screen, πήγε αντίθετα από αυτό που έδωσε ο Νανόγλου. Άντια στην γωνία. Και πάλι Κρυστατήδης στα 3 βρίσκεται ελεύθερος με κάποιο τρόπο, κόπηκε από τον Σόμαλη. Δεν είχε αναγραφεί που πάνω στο χρόνο της επίθεσης. Συνεπώς έμεινε την μπάλα στα χέρια των παιχνών της Πηλαίας και συγκεκριμένα του Λιβά. Κιόντας περνάει εντός στη θέση του Σόμαλη. Μάχη του Τριάδης. Κάτω από τη ρακέτα, ανάποδο λέει, αμπεύστοχο. Θα το σιώτα 57-94. Με ένα ακόμα φάλο να δώσει την παίκτη στην Μπαμπούλα. 3 η παίκτη της Πηλαίας. Όταν περάσει το τελευταίο τρίλεπτο, μια και μιλάμε για 3, έχει πέσει κάτω. Έβγαλε μια πάσα όμως στον Φιλιππά. Άστοχος, δεν μετέτρεψε σε assist. Στην πάσα του Μπέλη. Θα αυξήσει σε 2 βολές ο Τσανόγλου. 5. Είναι το πρώτο παίκτη που αποβάλλεται. Μπερμπέρι περνάει στη θέση του. Χτυπήσει λίγο στο. Πάλι ο Τσανόγλου. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Μόνο για τον ίδιο. Έστω στην πρώτη. Σκάτω στο rebound. Και πάει στην baseline από αριστερά, έστοχος. 58-96. Βρίσκονται 14 πόντους πιο πάνω από το ενεργητικό μέσο όρο τους παίκτες στην Μπαμπούλα. Σε στατιστικά που έχουν προκύψει μέχρι τώρα στην Evolution, μπαίνει σε ένα jump shoot και δικαιώθηκε. Μια σουτ για 3, άστοχο από τον Μάχη Δημητριάδη. Πάει ίδιο στην προσπάθεια όμως και φάουλ. Έχει κρατήσει τον Μπέλη, ο οποίος έπεσε και κάτω.
πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Κατοχή απ' έξω για τους παίκτες της Σκυλιάς. Έλλης. Η πάση είναι στην κορυφή, δεν θα πάρει. Η Μέλης το έχει πάρει προσωπικά και δικαιώνεται για μία ακόμα φορά. 62-97. Καμίλης. Καμίλης ένα jump shoot από το 20 των δευτέρων μπολών. Άστοχος. Ελληνικό rebound. Κλπ. Θέλει να τρέξει. Παίρνει στο DK, τον πέρασε και είναι άστοχος με τα μπλό. Ίδιος επιθετικό rebound όμως και καλάθι. DK. Μακρινή πάσα. Τέλειωσε το φάραξ κάψε από τον πάγκο και το έκανε πράγματι στο τυχανάς για μία ακόμα φορά. Σιώτας. Παράβουλου. Σιώτας προηγουμένας. Παίρνει στο Μπερμπέρι, πήγε από την baseline, έκανε έναν άποδο, λέει απάστοχος. Λέξιον από τον Μπάτζιο. Δεν πέρασε μακρινή πάσα. Για τρεις έστωχο αυτή τη φορά. Μια παραφορά από τον Μάκη Μουτριάντη. Λαμπάρεται με τον Παρασκευά. Εκατοστάρα και τον Μπαμπούλα 64-102. Φορά στους 38. Βάζει. Τρίπλες φέρνει την DK. Θα χάσει τελικά ο Βερτρίπλη. Πέρασε ο Ζανίδης. Θα χάσει προς την δύο παίκτες πάνω του. Μπερμπέρης. Πάει μέχρι μέσα το Eurostep με το αριστερό, αλλάζοντας χέρι και κατεύθυνση έστωχος. Διαφορά στην υγειολοποίητη στους 40. Δεν έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Σαλίδης. Στα 16 δευτερόλεπτα, Μπέλης. Παίρνει στο DJ, ο οποίος είναι εστιασμένος πάνω του. Στο δευτερόλεπτα πέρασε, είναι άστοχος όμως. Δεν έχει βρεθεί εντελώς ελεύθερος. Ο Κασαλίδης απέναντι. Το επιθετικό rebound και το καλάθι έκανε το δύσκολο, έχασε το εύκολο. Σιώτας μέχρι μέσα, άφησε και αυτό την μπάλα στο καλάθι. Σε πια τρεις, λοιπόν, σε ένα ακόμα χαριστική βολή, άστοχο. Τώρα θα υπάρξει rebound. Το μαζεύει τελικά ο Μαξιμιδιάδης. Τελικό σκορ λοιπόν στη Ζωάννη Καρίνα, 64-106. Ο Μαμπούλας γίνεται η τέταρτη ομάδα. Περάσει στο μεγάλο Final Four της Evolution, θα δημιουργήσει τους Anatolian Jazz. Μια και για την Evolution για την ομάδα της Φιλίας τελειώνει εδώ πέρα. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει και η συγκεκριμένη μετάλλωση. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το υλικό, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περάσετε τέλεια. Γεια σας!